Το έργο προχωράει με γρήγορους ρυθμούς. Ένα μεγάλο μέρος των χωματουργικών εργασιών στο αεροδρόμιο έχει τελειώσει. Αυτοψία στο έργο του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι πραγματοποίησε ο Γιάννης Καρνέσης, ο οποίος διαπιστώνει πρόοδο στις σχετικές εργασίες. Θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε εντός του χρονοδιαγράμματος. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν εξαρτάται από εμάς απολύτως, γιατί υπάρχουν και οι αρχαιολογικές έρευνες. Θα κάνουμε προσπάθειες. Πάντως γίνεται και από την πλευρά τη δικιά μας και από την πλευρά του Υπουργείου. Την ίδια ώρα καταβάλλονται προσπάθειες για την επιτάχυνση των αρχαιολογικών εργασιών. Μαζί με την Επιτροπή Μεγάλων Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, τα στελέχη της Επιτροπής Μεγάλων Έργων, προκειμένου να επιταχυνθούν το επόμενο διάστημα οι εργασίες, οι αρχαιολογικές, ώστε να απελευθερωθούν οι χώροι για τις κατασκευές. Πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε αυτά αποτελέσματα και κυρίως το καλοκαίρι που έρχεται. Η πανδημία του κορονοϊού, οι σεισμοί, οι πλημμύρες και οι καθυστερήσεις που αφορούν τις αρχαιολογικές έρευνες και λόγω των κακών καιρικών συνθήκων αποτέλεσαν εμπόδια, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Στέρνα. Γενικά έχουμε καθυστερήσει περισσότερο από χρόνο. Και η πανδημία και ο σεισμός και οι πλημμύρες. Εδώ όταν βρέξει μια μέρα θέλουμε 10 μέρες για αποκατάσταση για να μπορέσουμε τα χώματα εδάφη να τέτοια. Δεύτερο, θέλει μια αντιπλημμυρική προστασία του αεροδρόμιου, ναι, η οποία εκτός αεροδρομίου θέλει να και οι απόδεκτες που δεν υπάρχουν. Κάνουν προσπάθειες οπωσδήποτε και η περιφέρεια και το Υπουργείο να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά μπορεί... Είναι πολλά. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα... πότε θα δει ο κόσμος έτσι να προχωράει οπτικά? Ελπίζω από τον ερχόμενο Ιούνιο, ναι, να θεμελιώνεται το τέρμιναλ. Ο κύριος Γουρτζής αναφέρθηκε στο σχεδιασμό των εργασιών το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους σεισμούς, οι οποίοι επηρέασαν, όπως είπε, και το στατικό μοντέλο. Αυτό οι μελετές αναγκαστήκαν να ξανακάνουν τη μελέτη. Και δείχνει κάτι ανησυχητικό? Όχι. 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 Κανένα ανησυχητικό. Τουλάχιστον από τους μελετές έχουμε πάρει τους καλύτερους που υπήρχαν. Πέραν των ξένων, έχουμε και δικούς μας. Αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν προκύψει και την καταβολή των αποζημιώσεων, ο κύριος Καρνέσης δήλωσε. Και η υπηρεσία δουλεύει έτσι, για τη διόρθωση των κτηματολογίων και για το θέμα των αναγνωρίσεων των δικαιούχων, για να μπορέσουν το συντομότερο να πάρουν όλοι τα χρήματά τους.